Λοιπόν, ναι, δεν τον βλέπω να χορεύει όμως με Δημήτρη μου. Πρατιέται. Είναι γιατί δεν είναι στα μαθήματα. Μέχρι Kiki Challenge. Για σήκω να σε δω, πάμε. Χόρεψε εδώ. Έλα, έλα, σήκω. Δεν θέλω να χορέψω, μη. Με τον πρόεδρό μας, τον κύριο Δημήτρη Κοντομινά. Είναι σύμπτωση ότι αυτό το χρώμα σήμερα παίζει παντού. Πάρα σε πολύ αυτό μας. Το ροζ κόκκινο. Ναι. Για την πολύ ωραία τούρτα που μας έστειλε, για τις ευχές. Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Σούσουλα για τα λουλούδια, την Άννα τη Βλαβιανού για τις ευχές και όλα τα τμήματα. Τώρα ο άλλος μας πρόεδρος δεν θέλει να τον αναφέρουμε, οπότε δεν τον αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα και για την όμορφη σκέψη. Λοιπόν, Τίνα. Όλες αυτές τις ημέρες καλύπτεις με την κάμερα όλα αυτά τα backstage των φωτογραφήσεων των ανθρώπων του Αλφα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος για πρώτη φορά σου μιλάει ανοιχτά για τη νέα σελίδα που έχει γυρίσει την προσωπική του ζωή. Γενικώς, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν κρύβει τα λόγια του, δεν μασάει και με πάρα πολύ χιούμορ κάναμε μια πολύ ωραία συνέντευξη που παραδέχτηκε εμέσως πλη σαφώς, νομίζω πιο σαφώς δεν γίνεται, τη σχέση του με την Κατερίνα Γερονικολού. Πάμε να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε. Μετά από ένα ωραίο καλοκαίρι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει αυτή η σεζόν. Μετά από ένα ωραίο καλοκαίρι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ένας ωραίος φθινοπόρο χειμώνο άνοιξη. Ξεκινήσατε τα γυρίσματα, έτσι. Ο Βλάς φέτος θα πάρει πολλές υποχρεώσεις, καθότι θα έχει μία κόρη, θα έχει ένα μωρό να φροντίσει. Και επειδή ο Βλάσης είναι μωρός από μόνος του, πολύ ανόητο πλάσμα, θα συναγωνίζεται με το μωρό για το ποιος είναι πιο ανόητος από τον άλλον. Θα μου λύσει μια πορεία. Ο Χαγ ποιος είναι? Ο Χαγ. Ανέβαζες κάτι φωτογραφίες όλο το καλοκαίρι και υπήρχε στο τέλος ότι οι φωτογραφίες βγαίνανε από ένα Χαγ. Δεν ξέρω, αυτά είναι τεθήπια του Instagram που τα κάνει, μπαίνει αυτόματα. Βάζει τα μπαίνει. Μόνο του βάζει τα κάπα, τα καίει. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις να το κάνω κι εγώ αυτό. Δοκίμασα, ανέβασα μια φωτογραφία και μπορεί να σου βγει, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι το παιχνιδάκι από κάτω, αυτό. Σε ενοχλεί που βλέπεις την προσωπική σου ζωή στα περίπου? Με ενοχλεί, αλλά δεν είναι επιλογή μου, ούτε κάτι το οποίο μπορώ να το χειριστώ. Και κακεντρέχειες με ενοχλούν, δεν με ενοχλούν να ασχολείται κάποιος. Ο χειρισμός γενικότερα φέτος, από το χωρισμό μου και μετά, των μέσων απέναντί μου ήταν πολύ σωστός και καλός. Δεν έχω παράπονο. Δεν σε ενόχλησε που είδες κάποιες φωτογραφίες το καλοκαίρι, πριν κλείσει σεζόν, δικές σου? Όχι, δεν με ενόχλησε. Δεν με ενόχλησε. Τα παπαρατζικά με ενοχλούν. Με ενοχλεί η αίσθηση του ότι κάποιος είναι στημένος και σε παρακολουθεί. Δηλαδή, την άλλη φορά που γύρισε το μάτι, είχα πάει με τη μικρή στο να δούμε Καραγκιόζη και τι το ήθελα, ανέβασα ένα story, φωτογραφία που είμαστε πλάτη, ότι είμαστε εκεί και κάποιος το είδε, ας πούμε. Και βγαίνοντας μετά την παράσταση έξω, ήταν ένας απέναντι με μια πολύ διακριτική φωτογραφική μηχανή, ας πούμε. Δεν θα μπορούσα να με χτυπήσω στο κεφάλι άμα έκανε τέτοιο. Αυτό με ενόχλησε. Γιατί ήμουν με τη μικρή. Όταν είμαι με τη μικρή, έχω σαφέστατα μεγάλο πρόβλημα. Είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην προσωπική σου? Το επόμενο βήμα στην προσωπική μου ζωή έχει γίνει. Άρα έχω κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή μου. Γενικότερα. Γιατί η ζωή έχει πολλά βήματα. Δεν είναι ένα. Είναι καθημερινά κάνεις κάπου ένα βήμα. Έτσι και λέω.